οι συνομιλίες μας για την οριστικοποίηση της ευρωπαϊκής αρρωγής προχωρούν ταχύτατα, αλλά προφανώς η ανάταξη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας είναι ένα έργο το οποίο θα απαιτήσει καιρό, θα το παρακολουθούμε συνεχώς. Θα ξαναπώ ότι πρέπει να ξαναχτίσουμε καλύτερα από ότι πριν όλα όσα χάσαμε. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να μας παρουσιάσει υπουργός, το οποίο πιστεύουμε ότι θα δώσει πια μια οριστική απάντηση στην διαχρονική παθογένεια της ποιότητας των διορισμένων διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου, το σχέδιό του, το οποίο στον πυρήνα του έχει την ίδρυση 17 ειδικών μονάδων αντιμετώπισης των εγκεφαλικών, με αποκλειστικό πια αντικείμενο την συγκεκριμένη απειλή. Νομίζω ότι άπαξ και μπορέσουμε να δρομολογήσουμε αυτό το δίκτυο, θα σώσουμε πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά θα αποφύγουμε και ακόμα περισσότερα περιστατικά χρόνιας παράλυσης, τα οποία ταλαιπωρούν αφόρητα τους ίδιους τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, αλλά προφανώς συνιστούν και μια πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο, έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Να επαναλάβω την απόλυτη προσήλωσή μας στις μικρές και μεγάλες αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.